Σοκ προκαλούν οι εικόνες ντροπής που κάνουν το γύρο του διαδικτύου με ανεξέλεγκτους κουμπουροφόρους να μετατρέπουν σε πεδίο μάχης γλέντι για το 15 Αύγουστο σε περιοχή των Χανίων. Πρέπει να το καταλάβεις σιγά σιγά τώρα. Δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά βοηθήσουν, αλλά ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει, να σταματήσει. Ναι, ότι πρέπει να σταματήσει, αλλά για το συγκεκριμένο που μου λέτε δεν μπορώ να εκφέρω. Οι σκηνές με το ανήλικο παιδάκι να προσπαθεί τρομοκρατημένο να καλυφθεί κάτω από το τραπέζι και στη συνέχεια στην αγκαλιά του πατέρα του που παραμένει ατάραχος αποτελούν όνειδος για το νησί. Έχω σταματήσει πλέον τα κριτικά γλέντι για αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει παιδάκι και επειδή έχω οικογένεια και δεν μου αρέσουν όλα αυτά τα σκηνικά που γίνονται. Επικίνδυνο, είναι πολύ διαδεδομένο τώρα πλέον εδώ στην Κρήτη, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, δεν είμαι από εδώ, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι... Έχει τύχει να πάτε και... Ναι, πολλές φορές και φεύγουμε κατευθείαν. Το βίντεο που κοινοποιήθηκε μέσω του ZARPA News έχει προκαλέσει την παρέμβαση της αστυνομίας που ζητά εισαγγελική εντολή και άρση ηλεκτρονικού απορρίτου ώστε να βρεθεί το αυθεντικό βίντεο αλλά και η υπέτειη του επεισοδίου. Βέβαια, κάποια στιγμή ναι, αλλά θα γίνει όμως. Δεν το ξέρουμε αυτό. Να εξαλείψει αυτό το έθιμο, διότι έχουν γίνει στο παρελθόν φόνοι, τραυματισμοί και από το περιβάλλον εκεί μέσα και έχουν χαλάσει γάμους, έχουν χωρίσει ζευγάρια. Τουλάχιστον 3 άτομα εικονίζονται να ανοίγουν πυρ με πιστόλια αλλά και πιθανώς καλάσνικοφ ανάμεσα στο πλήθος που δεν αντιδρά παρά το θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχουν μικροί και μεγάλοι. Έχουν γίνει πολλοί τραυματισμοί, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Σας έχει τύχει εσάς? Σε μπαλωτιές ναι, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε κάτι δυσάρεστο. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από πολλές ανάλογες σκηνές, όπως το βίντεο που εικονίζει ακόμη και ρασοφόρο να ανοίγει πυρ με καλάσνικοφ. Είναι λίγο παρατραβηγμένο, γιατί αυτός πρέπει να κρατήσει πρώτος τα προσχήματα. Τώρα, εντάξει. Θα σχολιαστώ. Ναι, ναι. Η κατακραυγή που εκφράζουν οι πολίτες δεν είναι αρκετή για να βάλει τέλος σε ένα φαινόμενο που διαιωνίζεται παρά τις τραγωδίες που έχουν προκαλέσει ανάλογες συμπεριφορές με αθώα θύματα που πληρώνουν τον ψευτοπαλικαρισμό και τον εγωισμό των λίγων που καλύπτονται πάντα πίσω από τη σιωπή και τη συνενοχή. Ο καθένας εκεί κάτω έχει όπλο από τα χωριά, βέβαια μιλάμε, έχει όπλο στην τσέπη. Πώς θα εξαλειφθεί? Κατευθείαν έπρεπε να επέμβει η αστυνομία να τους βουτήξει μέσα αυτόφορο. Πρόστιμο, να μην το κάνεις εσύ και εγώ μετά, να φοβόμαστε.